Ιντερνετ και είδα αυτό το μαλάκα και πέρα το Τσίπρα που μίλαγε. Όχι, που μαλάκα, μην αποκαλείς το δάχτυλο. Μην αποκαλείς τον πρωθυπουργό μας μαλάκα, είναι αμαρτία. Ναι, όντως ναι. Βασικά, αμαρτία, το αμαρτία για τους μαλάκες εννοώ. Καλά, ναι, εντάξει, είδα τον πατριώτη, τον Τσίπρα, τον πρωθυπουργό μας. Είναι, προσβάλλεις τους ανθρώπους που πηγαίνουν στην τουαλέτα και βαράνε το χερογλύκανο. Τους προσβάλλεις. Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω σταματήσει. Ναι, δεν το έχω σταματήσει αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι... Μα τι να σταματήσει τη μαλακία, κάτι... να σταματήσει τώρα μια καλή μαλακία ρίσω με τρία καλά γαμίσια. Τι λες τώρα. Πέστα, όχι μόνο 3 και 13. Κάποιοι όταν άκουσαν ότι ο Χίος βάζει στο site του πατριωτικό προσκλητήριο, θα κατέβει με κόμμα, θα μας πάρει τις ψήφους και αρχίσανε και με καθυβρίζανε. Και με καθυβρίζανε τα παλιά πουλάκια που τους προέβαλα στις τηλεοπτικές μας εκπομπές και με καθύβριζαν. Γιατί φοβήθηκα μην τους πάρω την πελατεία. Για τόσο μαλάκες μιλάμε. Άλλος φίλος. Κώστας από τη Γαστούν Ηλίας. Μια σκιά βλέπω, έναν άνθρωπο που μου θυμίζει τα θρίλερ της Παρασκευής και 13, γελάει κιόλας και γίνεται ζόμπι. Τι μου βγάλατε ρε τα ζόμπια? Τα ζόμπια ρε, να μιλήσω με τα ζόμπι. Μα ξεχνάτε ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα κλάψαμε για τρία παλικάρια που το ελικόπτερο υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, σε ένα πόρισμα το οποίο δεν θα δοθεί ποτέ στη δημοσιότητα, έπεσε και συνετρίβει στην Κίναρο. Μαύρα μεσάνυχτα, ξημερώματα, σκοτώνοντας τρία παλικάρια. Για πείτε μας, κύριε Ναύαρχε, το πόρισμα, το οποίο ξέρουμε ότι το έχετε βγάλει, θα το δώσετε μόνο στις οικογένειες των θυμάτων, των τριών παλικαριών που σκοτώθηκαν και έδωσαν τη ζωή τους, για να μπορείς εσύ, Ναύαρχε Αποστολάκη, να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ στο βρωμοκρέβατό σου και να φοράς τα βρωμογαλόνια σου. Τα βρωμογαλόνια σου. Γιατί αυτά δεν είναι γαλόνια, μάχη μου. Είναι γαλόνια γραφειοκράτη. Δεν πολέμησες ποτέ. Δεν είδες αίμα ποτέ μπροστά σου. Μια ζωή έβλεπες φυλάδια, εφημερίδες, σημειώματα, δούλους, υποτακτικούς. Και οι πιλότοι εκεί έξω, εξουθενωμένοι, με ατσάλινα νεύρα, παλεύοντας με το Θεό, στα ουράνια, δίνουν το αίμα της ψυχής τους. Και εσείς, στα γραφεία κάνετε τους κολαούζους. Δίνουν το αίμα τους, της ψυχής τους. Πού είστε? Στους καναπέδες, μαγκές, κλανιές και εξάτμιση. Διαφημίσεις. Αμερικανικής παραγωγής ταινίας. Ένα λεπτό, ο κύριος Γαλάνης Παναγιώτης μου λέει, μαλακίες κάνεις, ξεφτιλίζεσαι, κόφτω φιλικά στο λέω. Άκου κύριε Γαλάνη, άμα δεν σ' αρέσουν αυτά που λέω, να πας και εσύ να γαμηθείς. Γιατί εδώ μέσα υπάρχουν Έλληνες αθυρόστομοι. Και εμείς μιλάμε όπως μιλάγανε οι ήρωες της Επανάστασης του 21. Που γαμήσανε τους Τούρκους. Έχει αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα? Όχι. Ναι ρε μαλάκα! Έχει! Γιατί είναι φορολογούμενος. Γιατί τα σκάζει στη μάπα σου κάθε μήνα. Γιατί πληρώνει έμφυα. Γιατί πληρώνει τα γαμισιάτικα της ζωής του. Γιατί τον έχετε σκίσει και γιατί γουστάρει να κρατάει την ελληνική σημαία. Γι' αυτό, παλιό σουβλατζί του Χαλανδρίου. Καλό! Γκολ!